Τον Ε65, ποιο είναι το θέμα που θέτει η ΤΕΔ ακριβώς? Έχω καταθέσει ως πρόταση να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της ΠΕΔ το θέμα του Ε65 και συγκεκριμένα που θα πρέπει να είναι το σημείο σύνδεσης του τμήματος από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Βρέθηκα τον Οκτώβριο σε μια σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία της ΠΕΔ Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όλοι οι αυτοδιοικητικοί και οι πολιτικοί παράγοντες, με θέμα τον Ε65 και την ολοκλήρωσή του. Εκεί ήταν ο κύριος Δέδες, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, που παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του Ε65. Συγκεκριμένα μας είπε ότι το Μάρτιο φέτος, του 2017, θα παραδοθεί το τμήμα Τρίκαλα Ξινιάδα, ότι έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ το κομμάτι Ξινιάδα Παθέ και θα παραδοθεί περίπου στο 2022 με 2023. Για το βόρειο όμως τμήμα του Ε65, το κομμάτι δηλαδή από Τρίκαλα Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία, μας είπε ότι αναζητούνται χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γίνονται συζητήσεις με τους παροχωρησιούχους, δεν έχει συμφωνηθεί όμως τίποτα ακόμα και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε συγκεκριμένη θέση σύνδεσης του Ε65 με την Εγνατία. Βέβαια από τότε έχει περάσει καιρός, γνωρίζουμε όλοι ότι κατατέθηκε για έγκριση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τμήματος, του βόρειου τμήματος του Ε65 που θέλει τη σύνδεση Καλαμπάκας με την Εγνατία στο ύψος του Κυπουριού. Αυτό υπερψηφίστηκε για τα περιφερειακά συμβούλια και της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς σήμερα όμως εξετάζουμε μια εναλλακτική πρόταση που πιστεύω ότι εξυπηρετεί τη Δυτική Μακεδονία. Η πρόταση αυτή θα είναι να εξεταστεί, αν δεν είναι απαγορευτικό το κόστος ή αν δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα, να συνδεθεί η Ε65 στο ύψος της μπάρας της Σιάτιστας. Γιατί Ε65 είναι ο δρόμος Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή που μας συνδέει με την κεντρική Ευρώπη. Ναι. Ο Ε65 δηλαδή πρέπει να έχει μια φυσική συνέχεια στον άξονα που θα μας συνδέσει με την κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να εξεταστεί και αυτό το σενάριο και αν αποκλειστεί λόγω κόστους ή περιβαλλοντικών προβλημάτων, εντάξει, δεν έχουν καμία αντίρρηση να κουμπώσει το Υπουργείο. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Ωραία. Καταρχήν για να υλοποιηθεί αυτό το τμήμα. Άρα δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Είναι σύνθεση δυνάμεων για να διεκδικήσουμε αυτό το κομμάτι να υλοποιηθεί. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Ρεβενών είναι σύμφωνος. Θα το συζητήσουμε τώρα, παιδιά.